Δέσμευση για 5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την υλοποίηση έργων που θα αλλάξουν την όψη του λιμένα Χερσονήσου, έλαβε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος σήμερα και αύριο μαζί με πολυπληθές κλιμάκιο του Υπουργείου πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ανατολική Κρήτη. Αυτό το έργο ήταν απαραίτητο για τον Δήμο Χερσονήσου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίας, δίνοντας σάρκας και οστά στην αναπτυξιακή διάσταση του Υπουργείου που δεν υπήρχε. Πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση που περιλαμβάνει από το νέο μόλο που θα εξασφαλίζει χώρους ελιμενισμού μεγαλύτερων και περισσότερων σκαφών αναψυχής, αλλά και έργων στη χερσαία ζώνη που επί δεκαετίες αποτυπώνει μια εικόνα που δεν συνάδει με το ποιοτικό τουριστικό αποτύπωμα του πιο τουριστικού δήμου του νησιού, όπως τόνισε ο Δήμαρχος περιοχής. Εξασφαλίσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για 2 συγκεκριμένα ζητήματα, για ακτοπλοϊκές συνδέσεις και λιμάνια. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια επιλύουμε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση και με ποιοτικές επαρκείς ακτοπλοϊκές συνδέσεις, αλλά και αναβάθμιση σύγχρονων και ασφαλών λιμενικών υποδομών. Ανακοίνωσαν τη δέσμευση 5 εκατομμυρίων στο Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπλαση και επέκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Χερσονήσου. Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες, αναπτύσσουμε το τουριστικό και αλλάζουμε το τουριστικό προϊόν, αναδεικνύουμε και στηρίζουμε τον πολιτισμό μας αναδεικνύοντας ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της Κρήτης. Ο κύριος Πλακιωτάκης ξεναγήθηκε στο λιμάνι της Χερσονήσου, είδε από κοντά πως προβλέπεται να διαμορφωθεί η νέα του όψη, ενώ διευκρίνησε ότι τα νησιά της χώρας μας που αποτελούν ένα από τα δυναμικότερα στοιχεία, μέσω εργαλείων επιχειρήθηκε και θα συνεχιστεί να επιχειρείται να εξυγχρονίζονται με έργα, ενώ και οι νησιώτες να στηρίζονται μέσω προγραμμάτων για την επιχειρηματικότητα. Και η Κρήτη αποτελεί πεδίο βασικής αρμοδιότητας. Επομένως, αυτό από μόνο το αποδεικνύει ότι είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Ενδεχομένως πριν από μερικά χρόνια να μην μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Έχουμε κάνει μια πολύ συστηματική δουλειά μαζί με τον κύριο Υπουργό και τον συνάδελφο Γενικό Γραμματέα Λιμένων, τον κύριο Κυριαζόπουλο, για να μπορούμε πλέον να συζητάμε για χρηματοδοτήσεις κρίσιμων και εμβληματικών έργων όπως αυτό εδώ στη Χερσόνησο. Σε ό,τι αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, ο Γιάννης Πλακιωτάκης διευκρίνησε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό στην ένταξη νέων ΚΑΔ που θα επεκτείνουν τα ευεργετήματα και σε άλλους επαγγελματίες. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε αναβαθμίσεις, ένταξη νέων κωδικών ΚΑΔ στο μεταφορικό ισοδύναμο. Εξάλλου είναι σε μια διαδικασία εκπόνησης μιας συγκεκριμένης μελέτης από το ΚΕΠΟ, ο οποίος θα μας προσδιορίσει και τις χρηματοδοτικές ανάγκες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε νέα επέκταση και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδυνάμου. Για το λιμάνι του Ηρακλείου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επανέλαβε ότι η σπουδαιότητά του και ο κομβικός ρόλος του επιβεβαιώνονται από το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί από επενδυτές. Το πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώριους αλλά και ξένους μεγάλους επενδυτικούς ομίλους επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας επιλογής για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό των περιφερειακών λιμένων της χώρας μας. Τα λιμάνια μας αποτελούν μοχλή και είναι μοχλή ανάπτυξης της περιφερειακής και εθνικής μας οικονομίας.